I'm a noob, a noob, a noob. I camp in bushes and I never sprint too. It's true, I'm new, I'm new. Γεια σας παιδιά, Νουμπάσκαρα εδώ πέρα και σήμερα θα έχουμε κάτι διαφορετικό. Σήμερα από όσο έγραψα και στο Instagram ότι σήμερα θα κάτσω να κάνω το Q&A. Οπότε σήμερα θα πάρουμε τις ερωτήσεις από το Q&A βίντεο και από το Instagram, απλά για να ξέρετε. Λοιπόν, όσοι δεν μπήκανε ή όσοι δεν γράψανε, μη φοβάστε, θα έρθουν κι άλλα Q&A και μπορείτε να γράψετε όλοι. Για αυτούς τώρα που γράψανε, ευχαριστώ πάρα πολύ και πάμε στο βίντεο. Έχεις αδελφό, αδελφή? Όχι, δεν έχω, ευτυχώς που δεν έχω και δεν θέλω να έχω. Ποια είναι η δουλειά που θες να κάνεις όταν μεγαλώσεις? Όταν μεγαλώσω, παλιά πριν από δύο μήνες ήθελα να ασχοληθώ πιο πολύ με αυτοκίνητα. Γιατί με τραβούσε, γιατί τελευταία παίζω πάρα πολύ παιχνίδια με αμάξια και μου αρέσουν πάρα πολύ τα αυτοκίνητα. Αλλά επειδή με υπολογιστές ασχολούμαι εδώ και πάρα πολύ καιρό, αποφάσισα να πάω για υπολογιστές. Ποιο παιχνίδι προτιμάς, Fortnite ή GTA 5 και γιατί? Λοιπόν, δεν μπορώ να κρίνω τα παιχνίδια, αλλά επειδή το GTA 5 το παίζουν όλοι, μπορώ να εξηγήσω και το λόγο. Το GTA 5 έχει καλύτερα γραφικά από το Fortnite και μπορείς να κάνεις τα πάντα στο GTA 5. Οπότε σαν Noobas Karma προτείνω GTA 5. Πότε θα παίξεις GTA RP? Παιδιά, δεν μπορώ να παίξω τώρα GTA RP γιατί έχω μικρό χώρο στον υπολογιστή, έχω 480. Για σας μπορεί να φαίνεται πολύ, αλλά για μένα είναι λίγο, γιατί έχω μέσα πάρα πολλά πράγματα, πρέπει να κάτσω να τα διαγράψω και μπορεί να βάλω στον υπολογιστή μου Windows 10 Pro, οπότε πρέπει να περιμένετε. Πότε θα κάνεις βίντεο με προκλήσεις? Βίντεο με προκλήσεις δεν θα κάνω γιατί δεν με αφήνουνε. Πιστεύεις πως το Fortnite είναι καλύτερο το PUBG? Δεν κρίνω κανένα παιχνίδι, δεν κρίνω τίποτα, απλώς θέλω να πω ότι το PUBG σαν Noobas Karma είναι καλύτερο γιατί δεν έχει τόσο πολύ παιδικά γραφικά. Αλλά και το Fortnite τώρα τελευταία με τη σεζόν 3 έχει αλλάξει, έχουν μπει κάποια όπλα που μας αρέσουν, κάποια έχουν βγει, κάποια έχουν μπει, τα πιο σημαντικότερα έχουν μπει, οπότε προτείνω και τα δύο. Ποιο είναι αυτό που σε χαλαρώνει να κάνεις στον ελεύθερο σου χρόνο? Στον ελεύθερο μου χρόνο, και το μεταξύ σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την ερώτηση, γιατί κανείς δεν μου την έχει κάνει αυτή την ερώτηση. Αυτό που με αρέσει να χαλαρώνω είναι να παίζω Gran Turismo 6, να φτιάχνω τα αυτοκίνητα, να ακούω μουσική, πιο πολύ να ακούω μουσική γιατί με χαλαρώνει και μπορώ να είμαι συγκεντρωμένος σε αυτό που κάνω, όπως να κάνω βίντεο, να παίζω με τους φίλους μου και να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Με χαλαρώνει πάρα πολύ μουσική, αλλά και το να παίζω, να κάνω βίντεο, να κάνω edit, αλλά πιο πολύ να το κρατήσεις φίλε μου είναι να ακούω μουσική. Ποιο είναι το αγαπημένο σου game? Το αγαπημένο μου game, τώρα άμα εννοείς για PC, είναι τα Battle Royale. Τώρα άμα εννοείς για PlayStation, θα σου πω το Gran Turismo και το Need for Speed. Πότε μπορώ να κάνω tryout? Παιδιά, επειδή έχω φύγει από την PLG, γιατί θα το πω σε ένα άλλο βίντεο και θα τα ανεβάσω και στο κανάλι της PLG, απλά για να ξέρετε ότι δεν μπορώ να κάθομαι σε μια ομάδα που να τη φτιάχνω και μετά όλοι να γράφετε πότε μπορώ να κάνω tryout και όλα αυτά, γιατί μέχρι και σήμερα παίρνω ειδοποιήσεις για το άμα μπορώ να κάνω tryout. Οπότε μπήκα στην ομάδα του Mr. Fishy, περιγραφή κάτω, να πάμε να τον ανεβάσουμε λίγο. Έχω μπει στην ομάδα του στην FFL, οπότε ναι, δεν μπορεί κανείς να κάνει tryout τώρα στην PLG. Άμα όμως δεν κάνουμε βίντεο ούτε και στην FFL, απλά για να ξέρετε, θα φύγω από την FFL και μετά θα κάνω ό,τι μπορώ να επιστρέψω στην PLG. Πάμε τώρα και στο Instagram. Είμαστε και εδώ στο Instagram. Πότε μπορώ να κάνω tryout?
σου εξήγησα και πριν, φίλε μου, δεν μπορείς να κάνεις tryout γιατί πρώτον το έχεις σπαμάρει πάνω από 5 φορές, τι πάνω, 10, πάνω από 10 φορές το έχεις σπαμάρει, οπότε δεν μπορείς να κάνεις tryout και για το λόγο που εξήγησα. Πότε ξεκίνησε το YouTube? Παιδιά, σχετικά με το YouTube θα κάνω ένα άλλο βίντεο γιατί αυτό είναι λίγο πονεμένη ιστορία, story time θα κάνω, οπότε να προετοιμαστείτε. Άμα ανοίξεις από το creator δικό σου, θα συνεχίσεις να παίζεις Fortnite ή θα μπαίνεις μια στο τόσο? Κοίταξε φίλε μου, τώρα για το Fortnite, τώρα για τη season 3 δεν ξέρω, αλλά μπορεί και όταν θα ανοίξω από το creator να είμαστε season 6-7, δεν ξέρω. Θα είναι αυτό ανάλογο, δεν βάζω στοίχημα ότι μέχρι τη season 7 θα έχω φτάσει 1000 subs. Μπορεί να φτάσουμε και στη season 5, ξέρω εγώ, οπότε δεν βάζω στοίχημα, δεν βάζω στοίχημα. Οπότε λέω συνέχεια ότι μπορεί να μπαίνω μια στο τόσο όταν είναι μέσα φίλοι μου ή όταν βαριέμαι. Οπότε ναι. Αυτό ήταν παιδιά σήμερα το βίντεο, ελπίζω πάρα πολύ να σας άρεσε. Και άμα σας άρεσε μην ξεχνάτε να κάνετε ένα like, να subscribe, ένα comment, να μου πείτε τη γνώμη σας. Και άμα θέλετε να κάνω βίντεο για το πώς ξεκίνησε στο YouTube, να μου το πείτε κάτω στα comment. Αυτά θέλω να πω, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. 430 subs, πάμε γερά, πάμε για τους 500, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Come and show me what it is. Yeah, you were that thing on your head. Yeah, I'll take you out with a